θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι μας στο Roast TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρουμε τα πιο καυτά θέματα σε spoilers και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Spoiler. Είπα στον εαυτό μου, δεν θα ορίσουν ούτε τη δουλειά σου ούτε τη ζωή σου οι χημειοθεραπείες. Η Δώρα Χρυσικού έδωσε έναν μεγάλο αγώνα και βγήκε νικήτρια πριν τη γη της ελιάς και τώρα ως αρετή, ετοιμάζεται να ερωτευτεί και έναν πρώην survivor. Λίγο πριν την καραντίνα, όταν η Δώρα Χρυσικού σε μία προγραμματισμένη επίσκεψη στο γυναικολόγο της, για να συζητήσει το ενδεχόμενο εξωσωματικής για να γίνει μητέρα, ανακάλυψε πως έχει καρκίνο. Πάλεψε γενναία, με θάρρος και με λίγο θράσος και έβαλε σκοπό της ζωής της η δική της εμπειρία να είναι παράδειγμα ενθάρρυνσης για όλες τις γυναίκες. Τα μηνύματα και τα λόγια της στα social media το δείχνουν περίτρανα και τώρα ζει την πιο δημιουργική της φάση ως αρετή στη γη της ελιάς, σε λίγο διάστημα και ως μία ερωτευμένη μανιάτισσα με έναν πρώην survivor. Εκείνη όμως απέδειξε πως ξέρει να κερδίζει στον στίβο της πραγματικής ζωής. Το διάστημα που είχε κάνει ήδη τον δοκιμαστικό για τη σειρά του Μέγκα η Δώρα Χρυσικού, διεγνώστη με καρκίνο και δέχθηκε το τελικό τηλεφώνημα επρόταση από τον Ανδρέα Γεωργίου για τον ρόλο της αρετής στη γη της ελιάς. Δεν ήθελε ούτε να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη και να επιστρέψει στην τηλεόραση μετά από τη σειρά, το σπίτι της Έμας, το 2013 στο Μέγκα, αλλά ούτε και να μείνει άπραγη και να καταβληθεί ψυχολογικά λόγω της μάχης που θα έδινε. Μέχρι που περήφανα σε ένα περσινό της ταξίδι στη Λατινική Αμερική μας έδειξε τα πρώτα της φυσικά μαλλιά που σηματοδοτούσαν μία νέα ζωή. Η Δώρα έδειξε πως είναι μαχήτρια και πέρασε σε όλους το μήνυμα πως η νίκη δεν είναι άπιαστο όνειρο, για όσους παλεύουν με την νόσο, για όσους την νίκησαν, για όσους έχασαν τη μάχη σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Ο καρκίνος όμως δεν είναι ανίκητος και η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα προς την ίαση πολλών μορφών καρκίνου. Ως επιζήσασα θέλω να στείλω μήνυμα ελπίδας και δύναμης σε όλους τους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Αυτή η μάχη μπορεί να κερδιθεί. Φίλοι και φίλες, αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι.